Ξυλώνονται τα σχέδια αποκρατικοποιήσεων που είχαν γίνει από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, έδωσε το στίγμα της αλλαγής πολιτικής της νέας κυβέρνησης κατά την παραλαβή του Υπουργείου. Τέρμα με την κυβέρνησή μας, η Τρόικα και τα μνημόνια, και εδώ όσοι εφαρμοστικοί νόμοι υπάρχουν στο Υπουργείο Μνημονίων, σταδιακά βεβαίως, αλλά πολύ σύντομα, ένας-ένας θα ακυρωθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος υπουργός ξεκαθάρισε ότι σταματάει η διάσπαση και η περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Στόχος της νέας ηγεσίας είναι η αναβάθμισή της ως δημόσια επιχείρηση και η επανεξέταση όλων των σχέσεών της με ιδιώτες. Τέλος και στην αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και γενικότερα στην ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα. Το πακέτο μετοχών των ΕΛΠΕ που έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση θα επανέλθει στο δημόσιο. Πέρα από την ενέργεια, φρένο μπαίνει και στην αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως ανακοίνωσε ο νέος υπουργός ανάπτυξης. Η νέα κυβέρνηση δεν θα δώσει συνέχεια, αφορά πιθανότατα πάντα μέσα σε θεσμικούς κανόνες και το διεθνές θεσμικό πλαίσιο αλλά και το ελληνικό, σε θέματα όπως ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων ή κάποια από τα άλλα θέματα στα οποία πιθανόν να τα δούμε υπό διαφορετικό πνεύμα. Το στίγμα της νέας κυβέρνησης για το ξύλωμα των ιδιωτικοποιήσεων είχε δώσει από το πρωί ο νέος υπουργός αναπληρωτής υποδομών Χρήστος Πύρτζης, που μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα. Η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να σταματήσουν ιδιωτικοποιήσεις υποδομών. Την ίδια ώρα όμως, από το Βερολίνο, ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας της Γερμανίας, Ζίγμαρ Γκάμπριελ, έστειλε σαφέστατο μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο συνέδεσε άμεσα με το πρόγραμμα Ντράγκη. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μέρος του προγράμματος και το πρόγραμμα πρέπει να τηρηθεί για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα Ντράγκη. Το περίγραμμα είναι πολύ περιορισμένο για την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών να πληρώνουν τις παραλήψεις που γίνονται στην Ελλάδα. Φρένο στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων λιμανίων της χώρας, έβαλε ο νέος αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας, τον Δωρής Δρίτσας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συμφωνίες με την Κόσκο που έχουν ήδη υπογραφεί θα γίνουν σεβαστές. Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά πρέπει να διατηρηθούν σε μια άλλη βάση, σε μια άλλη κατεύθυνση. Κάθε τι που έχει εγκατασταθεί με συμβάσεις στη χώρα μας δεν μπορεί παρά να είναι καταρχήν σεβαστό.